Θα μας τα πει, κυρία Παγών, πιο ειδική δεν υπάρχει. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παγών. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Παγών. Καλημέρα. Πώς περάσατε. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Ήταν ωραία. Εδώ κινδυνεύσαμε, περάσαμε ξυστά, ΣΥΡΙΖΑ, από τη νέα παραλλαγή. Τι γίνεται? Λοιπόν, η νέα είναι δύο τώρα. Έτσι. Δύο. Η μία την οποία ξέρουμε, την Έρης. Ναι. Και ρωτάνε όλοι αυτό το όνομα που βγήκε. Ένας βιολόγος το έδωσε στην ουσία το όνομα. Εντάξει, αυτός είναι ο νονός. Η οποία είναι, όπως το λέτε, με απλά συμπτώματα για τους νέους, τονίζω, νεαρές ηλικίες. Δηλαδή υπάρχει αυτή η καταρροή, ο πονόλαιμος, η αδυναμία, η καταβολή. Και πυρετός. Και πυρετός, όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Γι' αυτό λοιπόν για δύο ο πυρετός μάλιστα είναι 2-24 ώρα. Πόσο κρατάει? Όχι 2-24 ώρα. Όχι ψηλός πυρετός και δεν συγκρίνεται με τις προηγούμενες προπαραλλαγές της όμικρον. Όμως, το πρόβλημα είναι για τις μεγάλες ηλικίες και αυτούς που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Αυτούς νοσηλεύουμε τώρα, γι' αυτό έχουμε την αύξηση στα νοσοκομεία, χωρίς να πιέζεται. Άρα λέτε να ότι δεν είναι επικίνδυνη, δηλαδή περνάει ελαφρά ή είναι όχι? Είναι ελαφρά, περνάει. Δεν έχουμε ιδιαίτερη πίεση στο σύστημα υγείας προς το παρόν, ναι, με τα κρούσματα αυτά. Αυτά θα τα παρακολουθούμε και θα δούμε. Το πρόβλημα είναι ποιο? Στις μεγαλύτερες ηλικίες δημιουργεί προβλήματα. Στις μεγάλες ηλικίες, ναι, γιατί κάνει επιπλοκές. Γι' αυτό ήθελα να πω τώρα. Ναι. Γυρίζοντας λοιπόν από αυτές τις διακοπές που καλά κάναμε, περάσαμε ωραία, ναι, γυρίζει ο κόσμος χαρούμενος κλπ. Ναι. Ένα τεστ χρειάζεται. Διότι πας σε μια οικογένεια. Κυρία Παγώνη. Πάλι τα ίδια. Να πάμε για τεστ, δηλαδή τώρα γυρίσαμε διακοπές. Πάσε μια οικογένεια που έχει μεγάλους ανθρώπους. Γιατί να νοσήσουν αν εσύ έχεις συμπτώματα? Εδώ φοβάστε ότι τα σχολεία μπορεί να ανοίξουν με πίεση? Φοβάστε ότι τα σχολεία μπορεί να ανοίξουν με λοιπόν, πίεση? Λοιπόν, το Σεπτέμβριο θα παρακολουθήσουμε. Δεν έχεις βάλει ποτέ το σπίτι σου μόνος σου? Έκανα εγώ το καλοκαίρι. Όχι, λέω μόνος, δεν το έχεις κάνει. Δεν χρειάζεται να πας κάπου να το κάνεις. Λοιπόν, ο φόβος μας ποιος είναι? Παίρνεις την πατονέτα, την βάζεις την λιτούλα, σε δύο λεπτά ξέρεις. Πόσο έχει σημασία? Το πόσο βαθιά θα μπει, πόσο βαθιά θα πάει το... Η πατονέτα. Η πατονέτα. Yeah, παιδιά, αφήστε αυτά πρώτα. Όχι. Εάν η πατονέτα, είναι χρήσιμο, παιδιά, αν πάει πολύ βαθιά... Δεν πάει κανονικά. Για κυνήγι δεν ήρθε. Για λίπτερδος. Εγώ βαθιά δεν το βάζω ποτέ. Δεν μ' αρέσει. Βαθιά δεν τη βάζω ποτέ. Για κυνήγι εσύ δεν έχεις. Παιδιά, μιλάει η κυρία Παγών, δεν έχει 250 φορές. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ο κ. Παυλόπουλος είναι γιατρός τώρα. Αφού είναι τα σεξουαλικά υπονοούμενα εδώ. Αλίμονο. Εδώ θα μοιράσουμε επιτυχία σε λίγο. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρουμε ότι γυρίζοντας λοιπόν... Τι φοβάμαι, δεν βάζω βαθιά. Αμέ, γυρίζοντας λοιπόν στο σπίτι, θα πρέπει να προσέξουμε τους ανθρώπους σε μεγάλη ηλικία. Γιατί αυτούς φοβόμαστε να μην κάνουν τις επιπλοκές. Αυτό όσον αφορά την υποπαραλλαγή που λέγεται Έρης. Τώρα, στο προσκήνιο, έχει έρθει ένα καινούριο στέλεχος, το οποίο ακόμα δεν έχουν δώσει ένα ειδικό όνομα, αλλά είναι το ΒΑ286, το οποίο έχει και ανησυχεί την επιστημονική κοινότητα, γιατί έχει πάρα πολλές μεταλλάξεις, πάνω από 30. Όταν ακούς λοιπόν ότι υπάρχουν... Αυτό είναι της όμικρον υποπαραλλαγής? Είναι όλα αυτά, είναι όλα στην οικογένεια της όμικρον. Μάλιστα. Όταν λοιπόν ακούς ότι έχει τόσες μεταλλάξεις, ανησυχείς. Το παρακολουθεί η κοινότητα, δεν έχουμε πολλές πληροφορίες γι' αυτό. Περίπου είναι τα ίδια συμπτώματα. Έχει έρθει στην Ελλάδα, αυτό είναι εδώ? Όχι, είναι Μεγάλη Βρετανία, Δανία, Ισραήλ. Όπου να είναι θα έχει ξεκινήσει και λίγο Βόρεια Αμερική. Το παρακολουθούν και θα δούμε πώς θα πάμε. Τώρα, όσον αφορά με τα εμβόλια, θα κάνουμε, εδώ, θα χρειαστεί τέταρτη-πέμπτη δόση, τι είναι αυτή τώρα? Πολύ τρέχουμε αυτή την εποχή για το θέμα των εμβολίων. Λοιπόν, τα εμβόλια πρέπει να περάσουν τρεις φάσεις. Να κλείσει ο φάκελος, να μπουν υπογραφές. Ναι. Διαφορετικά, κανένας μας δεν μπορεί να μιλάει, θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε εμβόλιο. Δεν έχουν τελειώσει οι φάσεις. Είναι εταιρείες, τρεις εταιρείες που ασχολούνται. Είναι μεγάλες ομάδες επιστημόνων που ασχολούνται. Μόλις τελειώσει το φθινόπωρο, μόλις πέσουν οι υπογραφές, που σημαίνει εγκρίνεται. Λέγαμε για το εμβόλιο μακράς διαρκείας, όπως αυτό της γρίπης, ότι θα ερχότανε. Το περιμένουμε. Περιμένουμε. Το περιμένουμε, κύριε Παυλόπουλο. Όμως τα πράγματα, δεν μπορείς να μιλάς για εμβόλια αν δεν έχεις στοιχεία. Σωστά. Τα οποία έχουν τελειώσει οι επιστήμονες. Άρα άμεσα δεν υπάρχει εμβόλιο. Θα περιμένουμε λοιπόν από το φθινόπωρο. Υπάρχουν οι επιτροπές εμβολιασμού, οι οποίες είναι αρμόδιες και βάσει των εντολών του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, των επιστημόνων και των ομάδων που δούλεψαν πάνω στους εμβολιασμούς, θα μας δώσουν τις πληροφορίες και θα προχωρήσουμε. Υπάρχει συζήτηση
για το αν τα σχολεία θα ανοίξουν με πίεση και μήπως τα παιδιά πρέπει να έχουν ξανά κοντά τις μάσκες. Αυτό δεν μπορεί να το πει κανείς. Θα σας πω. Η συζήτηση και αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι επειδή θα ξεκινήσουμε να μπαίνουμε σε εσωτερικούς χώρους. Και αυτό είναι το πρόβλημά μας. Που σημαίνει συνωστισμό. Συν τα σχολεία. Επειδή θα ανοίξουν τα σχολεία, προβληματιζόμαστε ότι μπορεί να έχουμε μεγαλύτερη αύξηση. Αλλά αυτό θα το παρακολουθήσουμε. Η ιατρική πάει βήμα-βήμα. Κανένας δεν μπορεί να μαντέψει και κανένας δεν μπορεί να πει. Γιατί θυμόσαστε, πολλά νούμερα είχαν βγει και στο παρελθόν, τα οποία δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως υπόρχαν. Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν βήμα-βήμα και να δούμε πώς θα πάμε. Προς το παρόν, εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην πιέζεται το σύστημα υγείας, να μην πιεστούν τα νοσοκομεία. Mm-hmm. Γιατί εμείς πιεζόμαστε από τα non-COVID περιστατικά, γι' αυτό θέλουμε προσλήψεις και χρηματοδότηση. Έχουμε όλη την καλημέρα του φίλου του Άκη Πετρεζίκη που μας παρακολουθεί και μας εύχεται και αυτός καλή αρχή. Είναι προφανώς ότι ζήλεψε από τη συνταγή που έδωσες. Μακαρονάδα του Βοσκού έδωσε να πριν. Να τη φτιάξει. Άκουσε ο Πετρεζίκης και τρελάθηκε. Και να βάλει και τσιπάκι μέσα από τη συνταγή. Μην αρχίσουμε τώρα να λέμε για τις μακαρονάδες των νησιών. Γιατί και στην Δεν έχω να πω. Στην πλάκα είναι. Στην πλάκα είναι. Δεν θα πω το εστιατόριο. Πλάκα είναι. Σημασία είναι ότι ο κύριος Παυλόπουλος έχασε κιλά. Έχασε. Δεν έχασε κιλά, επαναλαμβάνω, πήρε μεγάλο νούμερο σακάκι. Να το καταλάβω. Είναι διαφορετικό. Αυτό είναι κόλπο που κάνουν διάφοροι όταν παίρνουν κιλά. Παίρνουν μεγάλο σακάκι. Σου λέει αδυνάτησα. Πλέει το σακάκι. Όχι, φαίνεται ότι έχει αδυνατήσει. Όχι, φίλε, θα βάλει το παλιό σακάκι. Αύριο θα βάλει το παλιό σακάκι και θα σε τσεκάρω. Και εκεί θα φανεί ποιο αδυνάτησε. Εδώ αυτό που αδυνάτησε είναι ένα. Θα μου δώσει το σακάκι σου. Κλείνει και καθιστά. Θα μου δώσει το σακάκι σου. Κάποιο που έχει αδυνατήσει. Είναι θέμα εδώ, κοιτάξτε. Το βλέπετε εδώ. Το παλιό σακάκι πλέει, κύριε. Λοιπόν. Εδώ βλέπουμε. Η ζώνη. Παύλος Μαρινάκης, το παλιό απλώς. Και όχι τριμμένο, ναι.